Πιθανά εγκλήματα πολέμου χαρακτηρίζει η Διεθνής Αμνηστία τις επιδρομές αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση που αναφέρεται στις 40 περίπου επιδρομές αεροσκαφών τύπου drone που έχουν γίνει από τα μέσα του 2012 στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τη δράση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο. Στις υποθέσεις που διερευνήσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εξηγήσουν για ποιο λόγο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν ολοφάνερα άμαχοι. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και αποζημίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Η δημοσιοποίηση της μελέτης συμπίπτει με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, με τον Μπαράκ Ομπάμα στην Ουάσιγκτον. Η έκθεση ρίχνει φως σε δύο συγκεκριμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων. Η μία εναντίον γιαγιάς που μάζευε χόρτα, κατά την οποία σκοτώθηκε η ίδια και τραυματίστηκαν τα 5 εγγόνια της. Και η δεύτερη εναντίον εργατών, κατά την οποία σκοτώθηκαν 18 άμαχοι.